ώρα για να πας το παιδί στο σχολείο, να περιμένεις μισή ώρα να πας στη δουλειά σου. Τι είναι αυτό το ποτηλιάρισμα? Έχουν ρημάξει όλο το Ηράκλειο, όλο το Ηράκλειο. Νεύρα, κορναρίσματα και οργή και σήμερα στον κόμβο του Αγιάννη Χωστού. Μετά την κατασκευή δεύτερου προσωρινού κόμβου, το κυκλοφοριακό έμφραγμα μετατοπίστηκε σε τρεις βαγές μαλάδες και φοινικιά και μια διαδρομή λίγων λεπτών μετατράπηκε σε μαρτύριο. Φωτοβιολογικό έχω κάνει μισή ώρα τώρα. Αν δεν κλείσει αυτός δίπλα ο δρόμος εδώ πέρα, θα καταστραφούμε. Δηλαδή, μισή ώρα έχει χάσει το παιδί το μάθημα τώρα. Μισή ώρα. Και πόση ώρα κάνατε παλιά? Σε 5 λεπτά. Μισή ώρα. Η τροχιά που είναι, γράφει? Κάνει μπλόκο, γράφει? Πού είναι αριθμή της κυκλοφορίας? Μισή ώρα το πρωί, μισή ώρα επιστροφή. Όλο αυτό το πρόβλημα δημιουργήθηκε από τότε που καβάλανε τους κόνους. Δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Ανεπίτρεπτο. Αυτή η κατάσταση είναι όλη την ημέρα και χειρότερη. Σήμερα να αλλάξει. Με φάνταστους τρόπους και εναλλακτικές διαδρομές, οι οδηγοί προσπάθησαν να γλιτώσουν το ποτηλιάρισμα. Σήμερα τι έκανα? Πήγα και το άφησα το αμάξι στον Γρηγόρη, πρωί-πρωί, γιατί μένω εδώ από πίσω, να πάω με τα πόδια 2-3 λεπτά, να το πάρω να βγω. Συνήθως βγαίναμε στο 5 λεπτό, βγαίναμε εθνική. Τώρα, ο Θεός βοηθός. Όσο για τους πεζούς, παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα. Άσε! Εδώ πρέπει να κρατάμε φαναράκια, φαναράκια να τους κάνουμε σήμα, κόκκινο, περνάω. Εμείς είμαστε μια ζωή, 36 χρόνια κατοικώ εδώ, πρώτη φορά είδα αυτό τον εκλοβισμό. Λίγο καλύτερη ήταν η εικόνα στις οδούς Χριστομιχάλη Ξυλούρη και Παπαγιάννη Σκουλά, αλλά και εδώ η περίσταση απαιτούσε ιόβια υπομονή και γενναίες δόσεις ψυχραιμίας για να μεταφέρουν οι οδηγοί τα παιδιά τους στο σχολείο και να φτάσουν εγκαίρως στη δουλειά τους. Το πρόβλημα το μεγάλο τώρα έχει εστιαστεί από την άλλη πλευρά, η οποία αναμονή ξεπερνάει σήμερα τα 50 λεπτά για να φτάξει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή το σχολικό που πέρασε πριν, που ανέβηκε και πήρε παιδάκια, να τα πάει από κάτω στο ειδικό σχολείο και να ξαναγυρίσει, θα θέλει πάλι πάνω από 2 ώρες να κινείται εδώ πέρα στον κόμβο. Μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρεση. Δεν το βλέπουν οι υπεύθυνοι. Δεν μπορούν να έρθουν μια βόλτα από εδώ να δουν την κατάσταση. Είναι λίγο καλύτερα από χτες. Όχι τέλεια όμως. Λίγο καλύτερα. Ενισχυμένη ήταν η δύναμη της τροχέας που προσπαθούσε να κάνει τα δύνατα δυνατά για να φτάσουν όλοι οι οδηγοί με τη λιγότερη ταλαιπωρία στον προορισμό τους, ενώ οι οδηγοί φορτηγών αναζητούν άλλους τρόπους για να γλιτώσουν χρόνο και αποστάσεις. Με τις νταλίκες μεγάλες των διεθνών μεταφορών, οι οποίες δεν μπορούν να στρίψουν στο κυκλικό, ούτε στην Πακογιάννη να μπουν μέσα, και αν βρεθεί τρόπος για να μπούμε μέσα από την Πακογιάννη, δεν μπορεί να βγει η νταλίκα. Μάλλον θα αναγκαστούν να αναθεωρήσουν. Προφανώς κάποιο λάθος έχει γίνει εδώ πέρα στις σχεδίες. Η Περιφέρεια Κρήτης, έχοντας ζητήσει μία εβδομάδα υπομονή, εξετάζει διορθωτικές κινήσεις σε συνεργασία με τον μηχανικό και τον μελετητή, ενώ ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Ιωάννη προειδοποιεί ακόμα και με ασφαλιστικά μέτρα, εάν δεν αλλάξει το καθεστώς καθημερινής τρέλας στον κόμβο της οργής.